Με φόντο την άφιξη των εμβολίων και στην Κρήτη, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου οι εμβολιασμοί κατά της COVID-19 και στο νησί. Ξεκινάμε 4 Ιανουαρίου. Θα δούμε ποιος θα εμβολιαστεί πρώτος στην υγειονομική περιφέρεια. Σίγουρα θα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, βασικοί συνεργάτες της υγειονομικής περιφέρειας. Είναι ότι καλύτερο δώρο για το τέλος της χρονιάς και την έναρξη της νέας χρονιάς στον ελληνικό λαό και στον κρητικό λαό, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το τείχος προστασίας έναντι της πανδημίας του κορονοϊού. Από Πανεπιστημιακό και Άγιος Γεώργιος θα ξεκινήσει ή θα μπουν αμέσως και τα εμβολιαστικά? Θα είμαστε σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη καθολικά και στα 8 νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας. Εκτός βέβαια αν τις επόμενες ημέρες αλλάξει κάτι, έχει μια δυναμική αυτή η διαχείριση, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ήδη έχουν καταρτιστεί οι λίστες με τους υγειονομικούς που έχουν δηλώσει τις προθέσεις τους, με την υγειονομική περιφέρεια να δηλώνει περιχαρής για τα ποσοστά συμμετοχής. Στόχος μας είναι σαν υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, όπως και στην εμβολιαστική κάλυψη των υγειονομικών για τη γρήπη, για τον Ι1Ν1, να έχουμε την πρωτιά στη χώρα και στην εμβολιαστική κάλυψη για τον COVID. Με στόχο η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και το μυαλό στην 20η Ιανουαρίου, οπότε και στη μάχη για το τείχος ανοσίας θα ρηχτεί και ο γενικός πληθυσμός. Στην 7η υγειονομική περιφέρεια οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να πραγματοποιείται με ασφάλεια η εμβολιαστική κάλυψη. Οι εμβολιαστικές γραμμές είναι έτοιμα, τα εμβολιαστικά κέντρα και των 8 νοσοκομείων είναι επανδρομένα και έχουν όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Σήμερα ήρθαν και τα εμβόλια στο Ηράκλειο. Η περιφέρεια θα εμπλακεί στον συντονισμό και στην διαχείριση του εμβολιασμού? Ο συντονισμός και η διαχείριση των εμβολιασμών έχει γίνει κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας από την 7η υγειονομική περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν θα εμπλακεί προς το παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Όπου χρειαστεί η βοήθειά μας, είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να την προσφέρουμε. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν και τα εμβολιαστικά κέντρα σε ολόκληρη την περιφέρεια. Έχουμε φροντίσει να ενεργοποιήσουμε σημεία ώστε να υπάρχει και προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα του πληθυσμού και να μην έχουμε συγχρονισμό. Άρα θα είναι αρκετά σημεία τα οποία θα έχουν τις εμβολιαστικές γραμμές που με ασφάλεια θα εμβολιάζει το κόσμος.